Την ετήσια εκδήλωση, γνωστή ως ημέρα αγάπης, διοργανώνει την Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ιωαννιτών, συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, καθώς και ό,τι θέλει ή μπορεί να προσφέρει κάθε πολίτης ή φορέας για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Από το 2011 μέχρι και σήμερα, συνολικά 2.500 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από τον ΟΚΠΑΠΑ μέσα από το κοινωνικό παντοπολίο. Η αυριανή εκδήλωση ξεκινά το απόγευμα, όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται στο πνευματικό κέντρο προσφέροντας ό,τι επιθυμούν. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη» από τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών. Στο πλαίσιο της ημέρας αγάπης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων συγκέντρωσε χρήματα και τα μέλη του προχώρησαν στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, τα οποία παρέδωσαν το μεσημέρι της Τρίτης στο κοινωνικό παντοπολείο. Θερμές ευχαριστίες προς τον Σύλλογο και τα μέλη του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνο, ενώ ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετέχουν στην ημέρα αγάπης απίφθηναν η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μαρία Νάκα και η Πολυνίκη Χουλιάρα, μέλος της θεατρικής ομάδας Ραφτανιτών. Συνολικά έχουν ωφεληθεί από το κοινωνικό παντοπολείο 2.500 οικογένειες και γύρω στα 6.500 άτομα. Οι ωφελούμενοι ανανεώνονται κάθε 6 μήνες. Αυτό γίνεται μέσα από κάποια διαδικασία συγκεκριμένη και με επιτροπή που ελέγχει όλα τα χαρτιά, έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να έχουν τις παροχές από το κοινωνικό παντοπολείο. Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε και δύο άλλα πράγματα. Να ανακοινώσουμε πρώτα την εκδήλωση που γίνεται αύριο, την εκδήλωση αγάπης εκ μέρους του ΟΚΠΑΠΑ, για να στηριχθεί το κοινωνικό παντοπολείο με τρόφιμα και από τα φυσικά πρόσωπα, τους συνδημότες μας, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δήμου και του Νομού. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο και θα είναι μια θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία και σας προσκαλώ όλους να έρθετε. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο και αντί το εισιτήριο θα υπάρξει από όποιον έχει την δυνατότητα και τη διάθεση μια βοήθεια για το κοινωνικό παντοπολείο. Επίσης είμαστε εδώ σήμερα γιατί έχουμε το Δικηγορικό Σύλλογο, την πρόεδρο την κυρία Νάκα και πολλά μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι προσέφεραν για την εκδήλωση αυτή και για το κοινωνικό παντοπολείο ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων για τις ανάγκες του παντοπολίου. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δώσουμε αυτά τα χρήματα στην αγορά των ειδών, των απαραίτητων ειδών, για να εξοπλίσουμε το κοινωνικό παντοπολείο με είδη που έχουν πραγματικά ζήτηση. Θεωρούμε σκόπιμο να αναδείξουμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών και ο ΟΚΠΑΠΑ έχουν τις προϋποθέσεις να διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των συμπολιτών πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, στους πραγματικούς ωφελούμενους. Και θεωρούμε ότι με αξιοπρέπεια και με συνθήκες διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων γίνεται η κατανομή στους ωφελούμενους. Θέλουμε να προτρέψουμε όλους τους συμπολίτες μας να πάμε αύριο σε αυτή την παράσταση, να ευχαριστήσουμε και την θεατρική ομάδα των Ραφτανιτών, αλλά και τον ΟΚΠΑΠΑ για αυτή την ωραία ιδέα. Και αντί για εισιτήριο, να έχουμε μαζί μας κάποια από τα τρόφιμα που προτείνει ο ΟΚΠΑΠΑ. Θέλουμε να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή της αγάπης. Είμαστε πάντα άρρωγοι στην προσπάθεια του ΟΚΠΑΠΑ και για το κοινωνικό παντοπολείο, όπως και με τη σειρά του ΟΚΠΑΠΑ βοηθάει πάντα εμάς με το δικό του τρόπο. Σας καλούμε λοιπόν όλους σας και ξέρουμε ότι θα μας στηρίξετε, γιατί είναι μια ημέρα αγάπης που πάντα οι συμπολίτες μας συμμετέχουν σε αυτό. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα θα έρθετε να δείτε από την ομάδα μας τη μουσική κωμωδία των ΡΕΠΑ Παπαθανασίου «Ποια Ελένη» στη σκηνοθεσία της Κατερίνας Βασιλείου και σας υποσχόμαστε ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.